Πάμε στον κύριο Μπαλάσκα να δούμε τι γίνεται με τα δύο τώρα για τα φίλος μου. Γεια σας κύριε Μπαλάσκα. Γεια σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά, γεια σας. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τα δύο δέα, συνεχίζουν οι έλεγχοι και τα μπλόκα, έχετε τίποτα παράξενες ιστορίες? Όπως έλεγε ο γιος μου όταν ήταν μικρός, Μεγάλος ο γιος. Ο γιος μου είναι 24 τώρα. 24. Και τώρα ρωτάμε τον μπαμπά και μας λέει, για να δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές. Αλλά όταν ήθελε να δείξει ότι κάτι ήταν πολύ ισχυρό και πολύ υπερβολικό, έτσι μου έλεγε, πήρες καλό βαθμό, του έλεγα, μου λέγε. Ούτως ώστε σας λέω και εγώ τώρα, γιατί το λέω, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ανεπτυγμένη στα εθνικά δίκτυα, στις εθνικές οδούς και στα διόδια, πάρα πολύ αστυνομική. Πάρα πολλοί αστυνομικοί και ελέγχουν ένα προς ένα τα οχήματα. Ήδη πάνω από 200 οχήματα έχουμε γυρίσει πίσω. Μόνο σήμερα, έτσι? Ναι. Και σχεδόν έχουμε επιβάλει 140 με 160 κλήσεις σε πολίτες οι οποίοι δεν τήρησαν τους κανόνες και προσπάθησαν να διαφύγουν. Προσπάθησαν να φύγουν από την πόλη και να πάνε στην επαρχία, να πάνε στα εξοχικά τους, να πάνε στα πατρογονικά τους εδάφη. Κύριε Μπαλάσκα, αν ξέρετε πριν μας πείτε έτσι τα γιατί θέλουμε να τα ακούσουμε, να τα ακούνε και οι τηλεθεατές, είναι κακό αυτό, γιατί μην αισθάνονται χαζοί, μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, αυτή που πραγματικά είναι συνεπείς απέναντι στα μέτρα και είναι στα σπίτια τους όπως και εμείς και εσείς. Λοιπόν, πριν φτάσουμε εκεί, έχετε μια εικόνα πόσα οχήματα είχαν περάσει πριν μια εβδομάδα, για παράδειγμα, από αυτούς τους δρόμους? Καταλαβαίνετε το εννοώ, δεν σας λέω πέρσι ή πρόπερσι. Πέρσι πάλι ήμασταν κλειστοί. Πρόπερσι, δεν σας κάνω σύγκριση με πρόπερσι τα νούμερα, τον αριθμό των οχημάτων. Δηλαδή τη περασμένη εβδομάδα, τη περασμένη Τετάρτη, για παράδειγμα, με τη Μεγάλη Τετάρτη, για να δούμε αν η αναλογία πώς είναι. Έχετε κάποια εικόνα τέτοια? Δεν έχω να σας δώσω νούμερα ακριβώς, γιατί δεν γνωρίζω. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σαφώς είναι πιο μειωμένα τα νούμερα από πέρσι. Μάλιστα. Αυτό είναι πιο μειωμένα τα νούμερα, διότι πολλοί συμπολίτες μας, όταν άκουσαν ότι 10.000 αστυνομικοί θα είναι στο οδικό δίκτυο, ότι 10.000 αστυνομικοί θα επιφορτιστούν για τις γιορτές, και όταν άκουσαν ότι ετός εισαγωγικών οπέλεκης του προστίμου και της επανάκαμψης της εστίες τους δεν παίζει, δεν γίνονται χατήρια με λίγα λόγια, και δεν μπορεί πλέον να ξεφύγει κανείς, είναι τόσο πυκνό το πλέγμα και το δίχτυ της αστυνομίας που δεν μπορεί να φύγει κανένα, γιατί είναι η πρώτη φορά, μην ξεχνάμε, ότι είμαστε και στις παράπλευρες οδούς, ότι είμαστε και στα παλιά εθνικά δίκτυα και σε άλλους δρόμους όπου θα μπορούσαν να μπουν και να βγουν πάλι στο εθνικό δίκτυο, και είμαστε και κατά μήκος των εθνικών οδών, εν κινήσει με περιπολικά και περιπολούμε. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα το αποτολμούσε πολλοί κόσμο να το κάνει. Βέβαια, οι τολμήρες το κάνουν, ή αυτοί που έχουν τη δικαιολογία στα χέρια τους το κάνουν. Και πραγματικά περνούν με ευκολία, τους ελέγχουμε και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Αν μας πείτε καμιά ιστορία σε συνέχεια αυτών που ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες. Ευτράπελοι. Ναι. Δεν έχω κάτι άλλο. Θα σας λυπήσω. Δεν έχω κάτι πιο νέο. Όχι. Ευτράπελα έχουν σταματήσει, γιατί ο κόσμος πλέον, μετά από τα πρώτα, από τις πρώτες δημοσιογραφικές εκπομπές και τη δική σας στην φιλόξενη εκπομπή, αλλά και άλλες εκπομπές συναδέλφων μας, κατάλαβαν ότι δεν μπορεί να λέει ανοησίες. Μάλιστα. Και έχουν μειωθεί πολύ οι ανοησίες που λέγανε σε συναδέλφους. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε. Έχω ερώτηση μετά. Κάντε ναι τώρα. Ήθελα να ρωτήσω. Αγαπημένο μου Βασίλη. Δεν θα ρωτήσω αν γύρισε πίσω ο σύζυγος αυτής που ήταν στον Άφλιο και πήγαινε να το πιάσει. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Δεν θα ρωτήσω αυτό. Θα ρωτήσω το εξής, κύριε Μπαλάσκα, και στα πολύ σοβαρά. Πιστεύετε ότι ο αριθμός, αν κατάλαβα καλά, 140, 200 επιστροφές το πολύ είπατε, σήμερα 140-160 κλήσεις, άρα τόσο ήταν. Ναι. Φαντάζομαι από το Σάββατο το περασμένο μέχρι σήμερα, αν είχαμε αντίστοιχους ρυθμούς, να είναι 1.000 άνθρωποι που γύρισαν πίσω. Το θεωρείτε μεγάλο αυτό τον αριθμό? Και σας ρωτώ τώρα. Όχι. Είναι πολύ μικρό. Σας δηλαδή, αν βγείτε δηλαδή μια βόλτα στην παραλιακή να κόψετε στα αλήθεια, με την ίδια προσήλωση κλήσεις, πώς θα κόβατε? Πώς τα κόβαμε πριν, νεασμένοι μετά νεασμένοι? Σωστό και αυτό το ερώτημα. Σωστό και αυτό το ερώτημα, και εγώ χαίρομαι τώρα βάζετε άλλο θέμα. Δεν προλαβαίνουμε. Τα λέξω τα δόντια, ναι. Δεν προλαβαίνουμε, γιατί θα σας ρωτήσω. Ο Πρωθυπουργός είπε ήταν λάθος η Νέα Σμύρνη. Συμφωνείτε? Συμφωνώ απολύτως. Ήταν τεράστιο λάθος αυτό που έκανε ο αστυνομικός στη Νέα Σμύρνη.
τεράστιο λάθος, μας έκανε μεγάλη ζημιά και η ζημιά θα φανεί και αργότερα όταν θα περάσει η πανδημία και όταν θα ασχοληθούμε αμιγώς με το έγκλημα και με τα συνήθη καθήκοντά μας, θα το δούμε, διότι αυτό επηρέασε την συμπεριφορά του κόσμου, του απλού κόσμου, απέναντι, σας λέω, προσέξτε, απέναντι στον αστυνομικό. Γιατί έγινε ένα τσουβάλισμα, ναι. Συμφωνούμε. Τώρα τα λέμε μια χαρά, τώρα συμφωνούμε, τώρα αρχίζουμε να συμφωνούμε. Επειδή τώρα εδώ θα ανοίξουμε συζήτηση και δεν προλάβουμε, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση των ημερών. Τελειώνουν τα βιβλία. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, αύριο μεθαύριο δεν θα χρειάζεστε. Εντάξει. Ναι, το έτσι είναι. Ποιο θα φύγει τώρα, αφού σου λέω ότι αφού δεν φύγαμε, δεν φεύγουμε. Λοιπόν, ξέρετε όμως τι θα γίνει. Στην Κυψέλη, στο Παγκράτη. Έτσι. Θα πάμε στις πλατείες. Εκεί υπάρχει σχεδιασμός. Πέρασα τώρα από την πλατεία Ημιτού, στον Ημιτό. Ναι. Λοιπόν, και τις δύο πλατείες, και την πλατεία Δημαρχείου, αλλά και την πλατεία Ημιτού, όπου είναι και τα καταστήματα, είναι γεμάτα με συναδέλφισες, με κοπέλες, μόνο κοπέλες είδα, είδα και ένα αστυνομικό διευθυντή μαζί με μια κλούβα, της υπηρεσίας που άρα έχει κάνει... Άρα είναι σε διάταξη δηλαδή, ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται σε πάρα πολλές πλατείες και πιστέψτε με ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά άτομα από αυτή την υπηρεσία, αλλά και από άλλες υπηρεσίες, stand-by και με εντολή μέσα σε 10 λεπτά μπορούν να διοχετευτούν, εντός εισαγωγικών το διοχετευτούν, σε κάθε πλατεία της Αθήνας. Σε κάθε πλατεία. Μάλιστα. Τώρα για την επαρχία δεν έχω στοιχεία να σας δώσω. Όχι, είστε ειλικρινείς, γιατί θα βρούμε άλλες εικόνες μετά. Τα κανούσαν στην Αθήνα. Να το πω μπροστά του ή δεν προλαβαίνουμε. Πες το. Εγώ μπροστά στον κύριο Μπαλάσκα θέλω να το πω. Αυτή τη στιγμή πειλάσσονται. Ναι, ναι. Εγώ κύριε Μπαλάσκα πιστεύω το εξής και πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου, αλλά τη δήλωσή σας ως εκπροσώπου συνδικαλιστή. Βγαίνετε εσείς, ο υπουργός δεν βγαίνει, αλλά πληρωτής υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς, εκπρόσωποι. Εγώ βγαίνω, να μην παρεξηγηθούμε, οι συνδικαλιστές βγαίνουμε και πρέπει να βγαίνουμε για να καλύπτουμε στο έπακρον τους συναδέλφους που εκπροσωπούμε και που μας έχουν θυμίσει με το ψήφο τους. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον Μπαλάσκα που πολλές φορές αντιπαρατηθέμε, θα είναι διαφορετικές οι απόψεις. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν μόνο το εξής. Πιστεύετε ότι πραγματικά αστυνομικό είναι το πρόβλημα? Όχι. Ευχαριστώ. Αυτό. Όχι, δεν τίποτα είναι άλλο. Αυτό είναι και πολιτικό, είναι και κοινωνικό. Αλλά εδώ πιστεύω, συμφωνούμε όλοι υπό την έννοια. Δεν είναι η αστυνομία αυτή που έπρεπε να βγει μπροστά για να κόβει κλίση, να κάνει αυτό το πράγμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, ανοίγει μεγάλη κουβέντα σκουρής. Κύριε Μπαλάσκα, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Καλή ανάσταση. Να πάμε καλά με την οικογένειά σας.